Καλώς ήλθατε στη ζωντανή κάλυψη του πολυαναμενόμενου αγώνα. Αν και ελπίζαμε να είναι όλα τέλεια, μια λεπτομέρεια μας τα χαλάει. Ο καιρός. Από τα δελτία καιρού δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε αν θα βρέξει και ούτε και από κάποια σύννεφα που έχει εδώ γύρω. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως καιρού, θα κοιτάξουν να προσφέρουν καλό θέαμα. Και ας ελπίσουμε και πολλά γκολ. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ντεμπάμπα θα πασάρει προς τα δεξιά. Φερνάντεθ δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Φέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Αθπιλικουέτα. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Κοκλάν. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Πολύ συντηρητική αρχή και για τις δύο ομάδες. Ας ελπίσουμε στη συνέχεια να ανέβουν ώστε να δούμε λιγάκι ποδόσφαιρο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο κίνδυνος πέρασε με μια έγκαιρη απόκρουση. Ωστόσο είναι κόρνερ. Θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δυνατή η επέμβαση, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τον έστειλε αδιάβαστο. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ξεκινάει κόντρα. Αθπιλικουέτα. Μπερνέν προσπαθεί να το πάρει πάνω του με ένα κατέβασμα από τη δεξιά πτέρυγα. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Κοκλάν. Μάρκο Μότα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Προωθεί την μπάλα. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Κι άλλη μια παλιά μέσα στην περιοχή. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Το σουτ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Τουλάχιστον του τόλμησε παρά την απόσταση και αυτό είναι που μετράει. Την επόμενη φορά μπορεί και να του κάτσει.
Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κοκλά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της αναμέτρησης. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κοκλάν σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα κατάφερε. Η άμυνα μάλλον τους άφησε επίτηδες αφού ήλεγχαν την κατάσταση. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Σίλβα. Σίλβα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Αθπιλικουέτα γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Έξυπνα πάει για το κέντρο της άμυνας. Κέρια επέμβαση του τερματοφύλακα. Μπερνέν καλπάζει από τα δεξιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Καταφέρνει να διώξει με τις γροθιές ο goalkeeper. Μπερτράν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αν κάποιος θα ήθελε να ρισκάρει λίγο για να σπάσει την λευκή ισοπαλία, θα λέγαμε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Πλησιάζουμε στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ναι, πέρασε η παλιά. Καλού κακού, καθαρίζει το πάση. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπάσιλντον θα πάει στην ανάπαυλα χωρίς να έχει καταφέρει να πετύχει το γκολ με το οποίο θα αντιμετώπιζε τη συνέχεια με άλλον αέρα. Τώρα και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από εκεί που άρχισε. 0-0. Καταπληκτική αμυντική προσπάθεια. Έχει στα επόμενα 45 λεπτά. Το match παίζεται και πάλι. Η Μπάσιλντον παίζει καλά. Με πολλές ευκαιρίες και κρατά διάφορα θετικά από το πρώτο μέρος. Αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρουν αυτό που θέλουν. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Ο Κλάν. Σίλβα. Θα κάνει την πάσα προς τα έξω.
Τη στέλνει μακριά. Τα πάνε καλά με την κατοχή της μπάλας, αλλά δείχνουν να έχουν στερέψει από ιδέες, ώστε να επιχειρήσουν κάποια διείσδυση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ντεμπάμπα. Μπερνέν. Ψάχνει τη σιχτή πάσα. Μπερνέν. Έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη στην μπάλα από ό,τι χρειαζόταν. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Είμαστε σχεδόν στα 2/3 του παιχνιδιού. Και ακόμα γκολ δεν έχει φανεί στον ορίζοντα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Φερνάντεθ κάνει μια δυνατή κούρσα από τα αριστερά. Τη στέλνει προς το κεφαλιά. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια η κεφαλιά. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περιφερειακά. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Ο Νίλσον αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος μέχρι το τέλος. Ενώ συχνά βλέπεις παίκτες να πηγαίνουν πολύ καλά και μόλις μπαίνουμε στην κορυφή όπως να τα θαλασσόμουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Μπράβο στον προπονητή. Πίστεψε στον παίκτη του και αυτός που τα αναπέρασε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίκτυα. Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεσή τους. Αυτή η αλλαγή πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επίθεσή τους. Η Μπάσιλτον παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Έγινε το 1-0, αλλά υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Κατάφερε και την κράτησε. Είναι ευκαιρία. Το κάρφωσε. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Τους αξίζει ένα μπράβο, πραγματικά. Κατάφεραν και αντέδρασαν αμέσως στο χτύπημα που δέχτηκαν πριν από λίγο. Ίσως και ο αντίπαλος βέβαια να επαναπάθηκε μετά τον γκολ, αλλά ας πρόσεχε. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με αυτή την παλιά θέλει να... Υπέροχη προσπάθεια. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Όπως βλέπουμε... Καθάρισε ωραία. Άσλεϊ Κόου αποφασίζει να τη στείλει. Αυτή η κουέντα! Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μόλις που την έδιωξε.
Σαντάνα. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει πως η παράβαση έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επομένως είναι ελεύθερο χτύπημα. Μπορούν να κάνουν τα μαγικά τους εδώ. Συνήθως δεν σκοράρει με φάουλ από τόσο μακριά, οπότε ίσως να εξετάσει και τις εκτός από κάποιο πολύ μεγάλο απρόπτο. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Ashley Cole. Fernandez. Ashley Cole. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Η σέντρα κατευθύνεται. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Αθπιλικουέτα έχει κενό χώρο μπροστά του. Κακή απομάκρυνση της μπάλας. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Ο Κλάν έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αλλάζει παιχνίδι. Μαζεύει την μπάλα. Αν θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα, πρέπει να αρχίσουν να παίζουν πιο επιθετικά. Πλέον το ρολόι μετράει αντίστροφα για το τέλος. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλο, ρέφερι. Αυτό ήταν. Τέλος του αγώνα. Η Μπάσιντον θα κερδίσει με ένα γκολ διαφορά. Ίσως μια ισοπαλία να ήταν δικαιότερο αποτέλεσμα εδώ, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Και το πήραν έστω και οριακά. Πολύ σημαντική νίκη, την άξιζαν πέρα για πέρα σε όλο τον αγώνα. Έπαιξαν όλοι μαζί σαν μια γροθιά και με δυνατό πνεύμα. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας.